να μορφωθεί τώρα και είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης, ο σεβασμός του περιβάλλοντος. Προσέξτε, η Αλεξανδρούπολη που έρχεται και βγαίνει από έναν αγώνα υπέρ του περιβάλλοντος, όπου πρωτοστάτησαν οι μαθητές του γυμνασίου του Λυκείου. Δηλαδή, σεβασμιότατε, όπως είπατε, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε μια κοινωνία είναι τα παιδιά αυτά. Και παίρνω την αφορμή τώρα από το social και δική, που λέει εδώ ο Νέα Λουής, στη φανέλα. Ελπίζω να ξέρετε τι σημαίνει αυτό το σύνθημα, γιατί η ζωή μας έχει μέσα και συνθήματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σώσουμε τον τόπο μας και το περιβάλλον μας, ακόμα και αν προέρχεται από νομιμοφανείς ενέργειες, ανθρώπων οι οποίοι έχουν στα χέρια τους κεράδο του να φτιάξουν κάποια πράγματα, τα οποία αρκετές φορές θα το πούμε εις βάρος του περιβάλλοντος, που το περιβάλλον είμαστε εμείς, εις βάρος της ζωής μας. Αγώνες υπόθηκαν εδώ το ισοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη. Όπως εγώ είμαι από την Αλεξανδρούπολη και ήρθα εδώ σήμερα, γιατί σας αγαπώ, αγαπώ το Δήμαρχο, σας αγαπώ το νησί, αγαπώ ό,τι υπάρχει πάνω από αυτόν τον τόπο, έτσι και εσείς αγαπάτε τον άλλο τόπο, τον γειτονικό, πρώτα και μετά τους άλλους. Μην γίνουν τα χρυσορυχεία και να θυμόσαστε να ενημερωθείτε τι σημαίνει χρυσορυχεία στην Αλεξανδρούπολη. Οι επεκτάσεις της άρξης θα έρθουν και στη Σαμοθράκη, θα πάνε σε όλη την Κράτη μας. Να είστε λοιπόν στις επάρξεις έτοιμα να πάσα στιγμή με τις γνώσεις που θα πάρετε μέσα από τα βιβλία, μέσα από το σωστό διαδίκτυο, μέσα από τους καθηγητές σας, να είστε έτοιμοι να αντισταθείτε και να προσθέσετε κιόλας πέραν της άμυνας.